Χαίρετε και κύριοι φίλες και φίλοι του tricalaculture.gr. Είμαι ο Αχιλλέας Γραβάνης και για άλλη μια φορά θα έχουμε στην όμορφη παρέα μας στο tricalaculture.gr μια εξαίρετη επιστήμονα την οποία την έχουμε γνωρίσει γιατί κάναμε δύο συνεντεύξεις για πολύ ωραία θέματα. Είναι η Ευθυμία Αδαμίδου ή Μία Αδαμίδου για τους πιο χαϊδευτικά. Ναι, ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι πάλι εδώ, Αχιλλέα. Καλησπέρα, Μία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι, έτσι που θα τα πούμε. Σήμερα θα πιάσουμε επίσης ένα πολύ κέριο θέμα και ζήτημα που αφορά τους νέους και που πλησιάζει σε μια εβδομάδα περίπου. Είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι πανελλήνες. Αυτές οι πανελλήνες που τρώνε το σαράκι των νέων, των γονιών, με το άγχος, με την τι θα γίνει, που κρίνεται ολόκληρο το μέλλον και ολόκληρη ζωή, όσο και αν φαίνεται υπερβολικό αυτό που λέω, μέσα σε λίγες ώρες και σε λίγες μέρες. Επομένως, εσύ σαν ειδικός, θα μας κατατοπίσεις καλύτερα. Ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν, θα μιλήσουμε έτσι, θα επικεντρωθούμε για το άγχος. Ναι, βεβαίως. Είναι και πολύ επίκαιρο το θέμα. Είναι σε μια εβδομάδα τα παιδιά καλούνται να δώσουν εξετάσεις, τις πανελλήνιες εξετάσεις. Ένας πολύ δύσκολος χρόνος για εκείνα. Πάρα πολύ δύσκολος χρόνος. Ναι, γιατί το μεγαλύτερο διάστημα ήταν στο σπίτι τους, μόνα τους, πίσω από οθόνες, δεν είχαν επαφή με τους φίλους τους, δεν είχαν επαφή με τα θρανία τους, με τους δασκάλους, τους καθηγητές τους. Και τα φροντιστήρια επίσης ήταν όλα διαδικτυακά. Με πολύ μεγάλη αγωνία έχουν ζήσει τα παιδιά και απώλειες. Εγώ, ό,τι σας πω σήμερα, Αχιλλέα, να ξέρετε ότι επειδή δουλεύω και θεραπευτικά με εφήβους, και μάλιστα έχω έτσι κάποιους που δίνουν και φέτος. Ό,τι σας πω είναι πολύ βιωματικό. Έτσι καθώς υπάρχει το ιατρικό απόρριτο, εννοείται, έτσι όπως πάντοτε, αλλά ό,τι σας πω είναι, πολύ, είναι έτσι μέσα από την ίδια τη ζωή. Αυτή θα ήταν και η πρώτη μου ερώτηση τώρα, αφού μιας και είμαι σίγουρος ότι έχεις κάποιες μαθήτρες ή μαθητές οι οποίοι δίνουν πανελλαδικές. Τι σου λένε, δηλαδή πώς το βιώνουν όλο αυτό που ήρθαν τα πάνω κάτω, που ζήσανε μια χρονιά όπως είπες και εσύ πριν, χωρίς να είναι στο σχολείο, μακριά τους μαθητές, τα φροντιστήρια διαδικτυακά και ετοιμάζονται τώρα να δώσουν εξετάσεις. Πώς νιώθουνε? Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά αγχωμένα τα παιδιά. Έχουν και ένα λόγο παραπάνω να είναι αγχωμένα τώρα, γιατί όλη η χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη και για τους λόγους που είπαμε πριν, αλλά ήταν και πολύ επιβαρημένα λόγω και του οικογενειακού περιβάλλοντος, γιατί άνθρωποι και στο πολύ κοντινό τους περιβάλλον απειλήθηκε η ζωή τους. Κάποια παιδιά χάσανε κιόλας πολύ κοντινά τους πρόσωπα. Γιαγιά, παππού, πάρα πολύ χάσανε δηλαδή. Έτσι, λόγω του κορονοϊού. Ναι, το λόγο του κορονοϊού, ναι, και πιο νέα, και πιο νέους ανθρώπους. Και έτσι σε κάποιες περιπτώσεις ήταν και πολύ σοκ όλο αυτό. Επίσης όλη αυτή η αγωνία και των γονιών, όπως έτσι ζήσαμε όλοι, όλος αυτός ο εγκλεισμός στο σπίτι, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο για τα περισσότερα έτσι, σπιτικά. Προπαντός εκείνα τα οποία υπάρχει μια ενδοοικογενειακή βία. Οπότε τα παιδιά δεν μπορούσαν εύκολα να έχουν έτσι και άλλες εναλλακτικές ή διεξόδους, να μπορούν κάπως λίγο μέσα τους να, κάπως να το ισορροπήσουν όλο αυτό. Ευτυχώς όμως είναι κάποια παιδιά και αρκετά παιδιά και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πάντοτε χαίρομαι τόσο πολύ όταν δουλεύω με εφήβους και προεφήβους και εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Γιατί η νέα γενιά, όπως έχουμε ξαναπεί, Αχιλλέα μου, είναι το μέλλον μας. Οπότε εμείς και εμείς οι ειδικοί, αλλά και οποιοδήποτε έχει στα χέρια του τη νέα γενιά, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ υπεύθυνη θέση αυτή. Και γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι τα παιδιά, επειδή ήρθαν σε επαφή με αυτές τις δυσκολίες, χρειάζεται τώρα
μιας και είναι και η τελευταία εβδομάδα, αλλά και μέχρι να πάρουν και τα αποτελέσματα έτσι, και τα λοιπά, χρειάζεται να είμαστε πιο υπηκείς με τα παιδιά αυτά. Δηλαδή, για να εξηγήσουμε, δηλαδή, υπηκείς με βάση τα αποτελέσματα, αν δηλαδή είναι, δεν είναι τα επιθυμητά αποτελέσματα, να ναι, μην είμαστε... Ναι, ναι, σαφώς, σαφώς. Κοιτάξτε να δείτε, Αχιλέα μου, αλλά και μιλάω και έτσι και σε όλους τους ανθρώπους που μας βλέπουν. Σαφώς, όπως είπες και πριν, στον πρόλογο σου, είναι όντως κρίνεται, το νιώθουμε έτσι πολλές φορές. Το έχουμε νιώσει κι εμείς. Είτε δίναμε πανελλήνιες, είτε δίναμε οποιασδήποτε εξετάσεις. Κρίνεται όλο σου το μέλλον. Λοιπόν, απ' την άλλη, εδώ θα ήθελα σήμερα να επισημάνουμε ότι είναι και μία, ένα στάδιο της εφηβείας αυτό όλο. Και πολλές φορές οι γονείς δίνουν πάρα πολύ έμφαση στους ψηλούς βαθμούς, στο εάν θα πετύχει τέλος πάντων το παιδί τους στη συγκεκριμένη σχολή που έχει δηλώσει, οι σχολές που έχει δηλώσει. Αλλά αυτό που ξεχνάνε πολλές φορές και θα ήθελα να το επισημάνουμε σήμερα, αλλά και για τα παιδιά που έτσι μας ακούνε, είναι ότι αυτό όλο έχει να κάνει, η διαδικασία των Πανελληνίων έχει να κάνει με ένα στάδιο αυτοπραγμάτωσης και αυτονομίας του παιδιού. Σημαίνει λοιπόν αυτό, να το πούμε λίγο έτσι συγκεκριμένα. Σαφώς έχει να κάνει με το ότι για να δώσεις και να έχεις ένα αποτέλεσμα, χρειάζεται να διαβάσεις. Χρειάζεται να αφιερώσεις ώρες, χρειάζεται να αφιερώσεις ενέργεια, χρειάζεται να αφιερώσεις, να φτιάξεις μάλλον χώρο μέσα στην καθημερινότητά σου, έτσι ώστε να διαβάσεις την ύλη, να την κάνεις επανάληψη και να πας να δώσεις. Όμως, μέσα σε όλη αυτή τη διεργασία, που είναι μια πολύ εσωτερική διεργασία, εάν τα παιδιά εστιάσουν στο τι έχουν καταφέρει, στο τι θέλουν να καταφέρουν, γιατί δηλώνουν σχολές. Ναι, έχουν κάποιο στόχο, λοιπόν. Οπότε είναι να σκεφτούν και οι γονείς να τα ενισχύσουν, να μπορέσουν μέσα από αυτό που θα πετύχουν, και μέσα από τη διαδικασία αυτή, την πορεία, το ταξίδι προς την Ιθάκη, έτσι, να βρούνε κομμάτια του εαυτού τους, τα οποία έχουν να κάνουν μόνο με την εξέλιξή τους, με τον εαυτό τους. Ποιος είμαι, ποια είμαι, οι ικανότητές μου, ποια είναι τα δυνατά μου τα σημεία, ποιες είναι οι αδυναμίες μου και τα ευαίσθητά μου σημεία. Ποιος είμαι. Όλη αυτή η διαδικασία, δηλαδή, και των Πανελληνίων, αλλά και, και τελικά το να περάσουμε σε σχολές, να μπούμε σε πανεπιστήμια, να μπούμε σε μια σχολή, ακόμα και η εργασία, γιατί κάποια παιδιά δεν επιλέγουν να μην δώσουν ή αυτά που δεν θα περάσουν. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το επόμενο σκαλοπάτι, το να έρθω πιο κοντά σε μένα, να με γνωρίσω καλύτερα. Οπότε, εάν λοιπόν δούμε αυτό που σας προτείνω, το βάσος, και να μην εστιάσουμε τόσο πολύ στο δέντρο, γιατί όταν εστιάζεις στο δέντρο αυξάνεται και το άγχος, νομίζω ότι είναι πιο... θα διευκολυνθούν τα παιδιά. Πολύ σωστά. Υπήρχαν περιπτώσεις έτσι μαθητών που μπορεί να πελάγωσαν, να απογοητεύτηκαν μόνο την κατάσταση και να πάνε τα παρατάμε. Δεν διαβάζω. Και πώς μπορούμε αυτούς τώρα να τους πούμε ότι... Μην τα παρατάς. Έστω και τώρα, τέλος, την τελευταία στιγμή, μια εβδομάδα έμεινε. Μην τα παρατάς. Αχιλλέα, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και έχω και εγώ θεραπευόμενους που είναι έτσι, που είπαν ότι κυρία Μία δεν μπορούμε να... Δηλαδή, από τα μέσα της χρονιάς αγχωθήκαν τόσο πολύ που δεν μπορούσαν να καθίσουν κάτω να συγκεντρωθούν. Λοιπόν, οπότε εκεί, με τη βοήθεια κιόλας και τη δική μου... με τη συμβουλευτική γονέων, έτσι, που κάνουμε πάντοτε όσο ασχολούμαστε με παιδιά και με φίβους και με νεαρούς ενήλικες, έτσι, έχουμε και την επαφή με τους γονείς. Mm-hmm. Εκεί είπαμε ότι, okay, μπορείς να δώσεις, να έχεις την ευκαιρία, να κάνεις την προσπάθειά σου και εάν και εφόσον δεν περάσεις εκεί πέρα που ήθελες, ξαναδίνεις του χρόνου. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις
Σαφώς, γιατί... Από τους γονείς κιόλας. Από τους γονείς, ναι. Απ' τη μία έχουν δίκιο κι αυτοί, δεν είναι ότι δεν έχουν δίκιο, γιατί τα παιδιά είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο αυτό στη ζωή των παιδιών, όμως χρειάζεται να εστιάσουν οι γονείς και να δουν πραγματικά το παιδί τους για αυτό που είναι, αφήνοντας τις προσδοκίες που έχουν οι ίδιοι ή πολλές φορές καθρεφτίζουμε που λέμε τον εαυτό μας και τις δικές μας προσδοκίες ή αυτά τα οποία εμείς δεν πετύχαμε στα παιδιά μας. Σωστό. Και εκεί είναι που πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα. Οπότε, σαφώς και κάποια παιδιά θα δώσουν και για την εμπειρία, αλλά και δεν ξέρεις κιόλας μπορεί να πετύχουν, αλλά είναι λίγο πιο, υπάρχει μια πιο μεγάλη επίοικια φέτος από τη στιγμή που υπήρχε και ακόμα υπάρχει ένας φόβος και μια απειλή. Μπορεί δηλαδή να λέμε ότι εντάξει, παιδιά, προχωράει το θέμα του κορονοϊού, εμβολιάζονται πάρα πολύ ή τέλος πάντων σιγά-σιγά μάλλον θα σταματήσει όλο αυτό, θα εκλείψει, δεν ξέρω. Όμως έχουν αγωνία τα ίδια τα παιδιά που μου λένε κιόλας, μου λένε άντε κυρία μία, περνάμε και στη σχολή. Και τι θα κάνουμε του χρόνου. Πού θα πάει όλη αυτή η κατάσταση. Υπάρχει και το άγχος και για το μέλλον, δεν είναι δηλαδή μόνο για τώρα. Πώς. Ακριβώς, που σχετίζεται με αυτό όλο το θέμα του κορονοϊού. Ναι. Αλλά γενικά όμως, ακόμα και να μην υπήρχε ο κορονοϊός, πάλι θα υπήρχε το θέμα αυτό, ο φόβος του παιδιού για το αύριο. Γι' αυτό και πάρα πολλά παιδιά δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν και να εστιάσουν στο στόχο τους, ας πούμε, και πάρα πολλά μπερδεύονται κιόλας και χρειάζονται, γι' αυτό χρειάζεται έτσι να μιλάνε για αυτά, μέσα στην οικογένεια να υπάρχει έτσι ένας ανοιχτός διάλογος. Θα τα πούμε βέβαια αυτά και στη συνέχεια και εδώ μαζί. Εναι. Αλλά ούτως ή άλλως λοιπόν υπάρχει ο φόβος του τελειώνω το σχολείο, τελειώνω ένα πάρα πολύ μεγάλο στάδιο ψυχοσυναισθηματικής και κοινωνικής εξέλιξής μου και προχωράω προς την ενήλικη ζωή σιγά σιγά. Αυτό από μόνο του έχει πάρα πολύ φόβο μέσα. Και όπως ξέρουμε καλά στην εφηβεία, προκαλούμε και πάρα πολύ. Τα φτάνουμε τα πράγματα και στα άκρα πολλές φορές, για να δούμε πού μας παίρνει. Έτσι, οπότε είναι αυτό, είναι αυτός ο φόβος και το άγχος έχει να κάνει πάρα πολύ από κάτω από όλα αυτά, από το αν θα πετύχω, δεν θα πετύχω, πού θα πετύχω και τι θα γίνει και για τους βαθμούς και τα λοιπά. Από κάτω από όλα αυτά είναι ο φόβος ότι μεγαλώνω. Ο φόβος το ότι θα πάω εκεί πέρα έξω και τι θα κάνω. Τι θα κάνω. Πώς θα φύγω από το σπίτι. Σωστό. Σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είναι και ο έφηβος, γιατί δεν είναι όλα τα σπίτια σε μια ισορροπία, δυστυχώς. Έτσι ακριβώς. Αλλά και πάλι είναι αυτό που γνωρίζω. Οπότε όλοι οι έφηβοι έχουν ένα μεγάλο θέμα στην πόρτα που είναι να ανοίξουν για να κάνουν το βήμα προς την δική τους την εξέλιξη και αυτό έχει να κάνει με την αυτονομία που είπα από την αρχή. Πολύ σωστά. Στους γονείς, τι θα λέγαμε για τους γονείς τώρα, γιατί και αυτοί τώρα περνάνε ένα μεγάλο άγχος, μεγάλη αγωνία, όπως είπες και πριν ότι είναι και υπέτη πολλές φορές στο άγχος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Τι μπορούμε να πούμε έτσι στους γονείς και για την τωρινή κατάσταση που βιώνουμε που είναι ιδιαίτερη, αλλά και όπως ήταν και παλιότερα, στις δικές μας εποχές που δεν υπήρχε κάτι. Σαφώς. Πρώτα απ' όλα, μιας και είμαστε έτσι και όλες και στο τελείωμα, είναι άλλη μια εβδομάδα έχουν τα παιδιά και σαφώς είπαμε μέχρι να πάρουν και τα αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα καλό περιβάλλον, όσο το δυνατόν η κάθε οικογένεια μπορεί να διασφαλίσει στο παιδί μια καλή διατροφή, να βοηθάει το παιδί και να το ενισχύει, να νιώθει μια ασφάλεια σε σχέση με τα απλά καθημερινά, ο ύπνος, το φαγητό. Υπάρχουν πολλές φορές μικρότερα αδέλφια, όπου χρειάζεται εκεί να βοηθήσουν οι γονείς να μπορεί να υπάρχει ένας χώρος μέσα στο σπίτι στο οποίο μπορεί να απομονώνεται το έφηβος. Ναι.
Και να υπάρχει ένας σεβασμός όσον αφορά αυτά λίγο τα πιο καθημερινά που ναι. θεωρώ ότι εντάξει, πάνω κάτω όλοι χρειάζεται να τα έχουν υπόψη τους. Όχι όμως απ' την άλλη να υπάρχει ένα αποστηρωμένο περιβάλλον, γιατί πολλοί γονείς μπαίνουν και σε αυτό. Παίρνουν άδειες από τις δουλειές τους, μένουν με τα παιδιά, τους μαγειρεύουν. Δηλαδή το κάνουν είναι να μπαίνουμε και στο άλλο άκρο. Υπερβολή. Υπερβολή. Ναι, ναι. Είναι όλοι δίνουμε. Ναι, είναι σαν να όλοι δίνουμε πανελλήνιες. Και υπάρχουν όμως και τα μικρότερα τα αδέλφια έτσι, ή και άλλα μέλη στην οικογένεια. Εννοείται. Δεν είναι να επιβαρυνθούν. Το θέμα λοιπόν είναι να υπάρχει αυτή λοιπόν, η καθημερινή λοιπόν, η φροντίδα, πολύ σημαντικό, αλλά το πιο σημαντικό είναι το ψυχολογικό. Είναι να είναι ενεργητικοί ακροατές, στο να ακούνε το παιδί, γιατί μπορεί να εκφράζει το παιδί κάποια συναισθήματα, μπορεί όμως και να μην εκφράζει. Είναι λοιπόν να είναι εκεί, να τους ενισχύουν και να τα βοηθάνε με ερωτήσεις, απλές ερωτήσεις. Πώς είσαι? Αγάπη μου, θέλεις κάτι, χρειάζεσαι κάτι, ναι. πες μου, είμαι εδώ. Η ερώτηση, αυτή που λέω συνέχεια στους γονείς, πώς αισθάνεσαι, χρειάζεσαι, νομίζεις κάτι να συζητήσουμε μαζί, είμαι εδώ για σένα. Ή μπορεί κάποιος άλλος από το οικογενειακό περιβάλλον ή και από το φιλικό περιβάλλον να σε βοηθήσει. Πες μου, είμαι εδώ να σε στηρίξω. Σωστά. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό το καθρέφτισμα. Να μπορεί δηλαδή ο γονιός μέσα, ας πούμε, σε μία μέρη, στην εβδομάδα αυτή που μπορεί το παιδί να είναι πολύ αγχωμένο, να βοηθήσει ο γονιός να επικεντρωθεί το παιδί στο τι έχει καταφέρει και έχει φτάσει στο σημείο αυτό που βρίσκεται τώρα. Εγώ πολλές φορές και στη θεραπεία βοηθάω τους γονείς να μπουν λίγο πάλι στο πώς αισθανθήκαν όταν πρώτο κρατήσαν το παιδί τους στην αγκαλιά, όταν πρώτο το είδανε να περπατάει, όταν είδανε το παιδί τους να περνάει από το κατόφλι του νηπιαγωγείου, ας πούμε. Όλα αυτά που έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Είναι πολύ όμορφο ο γονιός να γίνει η μνήμη λοιπόν του παιδιού και την ίδια στιγμή να του δώσει αυτή την επιβράβευση, το ότι τα έχεις καταφέρει και είμαι υπερήφανη για σένα, είμαι υπερήφανος για σένα. Και φυσικά εδώ... Πολύ ωραίο αυτό που λες και πολύ σημαντικό, πρέπει να του δυστεί ιδιαίτερα. Ναι, πρέπει, ναι, και είναι κιόλας να δούμε εδώ αυτό που είπαμε και πριν, ότι πολλές φορές μπερδεύονται οι γονείς από την πολύ τους την αγάπη, από το φόβο τους, ο φόβος... Είναι λίγο, άμα δεν τον πάρεις εδώ πέρα παραμάσχαλα που λέω εγώ, ή να προχωρήσεις να τον διασχίσεις, δημιουργεί πολλά προβλήματα yeah. και μάλιστα και παρεξηγήσεις, μπορώ να πω. Γιατί και τα παιδιά μπαίνουν σε μια αντιπαράθεση με τους γονείς και πολλές φορές θέλουν, ας πούμε, να δώσουν σε μια σχολή, ξέρω, λέω εγώ τώρα, στα οικονομικά ή στη νομική ή ακόμα και στην ιατρική, που είναι πολύ σχολές έτσι... με πολύ ψηλά μόρια και πολλές φορές επειδή ξέρουν τα παιδιά ότι οι γονείς αυτό θέλουν μέσα τους, τους πιάνει η αντίδραση και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να καθίσουν να διαβάσουν, ενώ θα θέλανε πάρα πολύ και εκείνα να πάνε σε τέτοιου είδους σχολές. Μόνο και μόνο επειδή το προτείνουν οι γονείς. Ακριβώς. Γι' αυτό και χρειάζεται, ναι, γι' αυτό και χρειάζεται να είναι πολύ προσεκτικοί οι γονείς και ακόμα και μέσα στο φόβο που είναι, γιατί εντάξει, όταν είσαι γονιός είσαι, η αλήθεια είναι μέσα στο φόβο. Βλέπουμε και το τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Αλλά μαζί με το φόβο να μιλούν και για εκείνον στα παιδιά, να πούνε, αγάπη μου, αυτή είναι η δική μου η άποψη. Πιστεύω ότι μπορεί να είσαι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλό σε αυτό το πράγμα, αλλά αυτό είναι και η δική μου η επιθυμία, το όνειρο. Όμως, εσύ ό,τι και να κάνεις, εγώ θα είμαι εντάξει. Μόνο και μόνο εσύ να είσαι χαρούμενη. Χαρούμενη. Έτσι. Αυτό είναι να υπάρχει μια αποδοχή και αυτή την εβδομάδα, σε όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και αν πολλά παιδιά του χρόνου τελικά δώσουν, επιλέξουν να δώσουν, ή ακόμα και αν αποτύχουν και υπάρχει ένα plan B, υπάρχει και αυτό άλλο. Και αυτό είναι ένα ακόμα σημείο, νομίζω, που είναι σημαντικό να θίξουμε, ότι οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν
με τη σοφία τους και με την εμπειρία τους, να προτείνουν εναλλακτικές στα παιδιά. Ότι δεν θα πέρασεις, δεν περνάς τις πανελλήνες. Έχουμε λοιπόν ένα plan B, ένα plan C. Έτσι, υπάρχουν σχολές, υπάρχουν οι ΕΚ. Σχολές, υπάρχουν τα ΙΕΚ, υπάρχουν και στο εξωτερικό επίσης, αν μπορεί κανείς να πάει. Και δεν είναι πια τόσο άπιαστα, έτσι. Δεν υπάρχουν και πανεπιστήμια και κολέγια, τα οποία είναι και αναγνωρισμένα και δεν χρειάζεται αυτό όλο, ας πούμε, με τα πολλά τα χρήματα εννοώ. Υπάρχουν υποτροφίες, υπάρχουν πάρα πολλές. Πολλοί δρόμοι υπάρχουν. Ας μην εγκλωβιζόμαστε, λοιπόν, σε αυτό μόνο. Ναι, οπότε, για να ολοκληρώσω λίγο αυτό που μου λες για τους γονείς, τι μπορούν να κάνουν οι γονείς, είναι αυτό, είναι να τα υποστηρίζουν, να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα περιβάλλον αποδοχής. Ναι, μπράβο, και θυμήθηκα. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω πριν είναι ότι στη θεραπεία αυτό που κάνουμε πολλές φορές και σε βιωματικά εργαστήρια, όταν πηγαίνει πίσω ο γονιός και θυμάται, ακόμα και όταν το πρώτο κράτησε το παιδί σου στην αγκαλιά σου, όταν κατάφερε να κάνει όλα αυτά που έχει καταφέρει, με το δικό του τρόπο, έτσι, γιατί δεν είναι η προέκταση του γονιού το παιδί, είναι ένας άλλος άνθρωπος, έτσι, που χρειάζεται να είναι δίπλα του ο γονιός. Σύμφωνα με αυτό που είναι πραγματικά το παιδί τους. Υπάρχει λοιπόν κάτι που μπορείτε να κάνετε και αυτή τη στιγμή, λοιπόν, όσοι μας παρακολουθείτε κιόλας, να μπείτε λίγο μέσα σας στον εαυτό σας και να θυμηθείτε το πώς αισθανθήκατε και το πώς αισθάνεστε για το παιδί σας, για αυτό το μοναδικό πλάσμα που έχετε εσείς φέρει στον κόσμο και το συνοδεύετε εδώ σε αυτή τη ζωή. Και να το κοιτάξετε τώρα αυτή τη στιγμή και να του πείτε πόσα πράγματα έχει καταφέρει. Να του θυμίσετε πόσα πράγματα έχει καταφέρει. Πόσο υπερήφανη είμαι για σένα. Και το ότι πάλι θα είμαι εδώ δίπλα σου για να εξελιχθείς και να μάθεις όλο και περισσότερο τον εαυτό σου. Για να δεις τι πραγματικά θες να κάνεις στη ζωή σου. Πώς θα το κάνεις. Θα σε βοηθήσω να το κάνεις και στην πράξη. Με το δικό σου τον τρόπο. Έτσι ακριβώς. Αυτό. Συνέχεια, λοιπόν, να είναι και ο γονιός να κοιτάει το παιδί του, ακόμα και να έχει διαφορές με τον ίδιο. Ποια χαρακτηριστικά μπορούν να τον πάνε πιο κάτω, μπορούν να τον προχωρήσουν, να τον εξελίξουν και πώς μπορώ εγώ, λοιπόν, να είμαι δίπλα του, δίπλα της, ενεργά και με αποδοχή και με αγάπη. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και θα συνεχίσω εγώ έτσι να πω και ένα σχόλιο δικό μου, ότι τελικά μήπως όλο αυτό το άγχος που βιώνουν και οι γονείς και τα παιδιά είναι χαζό, θα λέγαμε, θα είναι τζάμπ άγχος. Γιατί άμα δούμε, η πλειοψηφία των Ελλήνων, και εντάξει, δεν ξέρω για την Ελλάδα φυσικά, αυτό που σπουδάζουν ασχολούνται τελικά με άλλα πράγματα. Και ότι υπάρχουν πολλοί που δεν περάσαν στις πανελλαδικές, δεν περάσαν σε κάποιο πανεπιστήμιο και όμως δεν χαθήκαν. Άρα τελικά, μήπως όλο αυτό είναι πολύ, το έχουμε δώσει πολύ μεγάλη αξία και νομίζουμε ότι είναι το υπέρτατο αγαθό το να περάσεις στις πανελλαδικές και να φοιτήσεις σε κάποιο πανεπιστήμιο. Σαφώς. Ναι, Αχιλλέα, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω πάρα πολλούς και ενήλικες θεραπευόμενους, οι οποίοι έχουν τελειώσει νομική, ας πούμε, και μετά πήγανε σε, κάνανε άλλη σχολή και μετά στα 40, στα 50, κάνανε και άλλη σχολή. Λοιπόν, ή ανοίξαν ένα καταπληκτικό, ας πούμε, εστιατόριο με μουσικές μέσα, με επαφή με την τέχνη και δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, σημασία, λοιπόν, όντως έχει σε αυτή τη φάση που είναι τα παιδιά που θα δώσουν έτσι, την άλλη εβδομάδα, να δούνε στο τώρα τους τι τους μιλάει. Τι είναι, μάλλον να το πω έτσι, ποιες είναι οι πόρτες και τα παράθυρα, μου αρέσει συχνά να το λέω αυτό, ποιες είναι οι πόρτες και τα παράθυρα που μπορώ εγώ να βοηθηθώ για να μπορέσω να εκφράσω τελικά τα χαρίσματά μου, τις ικανότητές μου, τα δυνατά μου σημεία,
στοιχεία της προσωπικότητάς μου και της ψυχής μου για να μπορώ να, να μπορώ να εξελιχθώ σε αυτή τη ζωή, να μπορώ να, να εργαστώ. Η εργασία είναι μια αρετή. Η εργασία είναι, έχει να κάνει σαφώς με όλο αυτό το κυνήγι που πολλές φορές μας παίρνει και από κάτω σε σχέση με το να μπορούμε να επιβιώνουμε, έτσι, της επιβίωσης. Όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο τρόπος που θα το κάνεις. Χρειάζεται λοιπόν σε αυτή την ηλικία να εστιάσουμε στο, και οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά στο ότι είναι σημαντικό να είσαι παραγωγικός ή παραγωγική. Να εκφράζεις αυτό όλο που είσαι μέσα από ένα επάγγελμα. Και σαφώς, το καλύτερο είναι κιόλας ότι μέσα από το επάγγελμά μου μπορώ να προσφέρω και κάτι σε αυτή την κοινωνία. Σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σωστά. Δεν χρειάζεται αυτό να είναι μόνο το να είσαι γιατρός, το να είσαι θεραπευτής, το να είσαι, ξέρω εγώ, δάσκαλος. Μπορείς να προσφέρεις και μέσα από όλα τα επαγγέλματα. Από όλα τα επαγγέλματα. Απλά οπότε βλέπουμε όμως, θα σε διακόψω όμως, βλέπουμε ότι η κατάσταση έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πολλά επαγγέλματα. Παραδείγματος χάρη τώρα ένα παιδί μπορεί να θέλει να πάει ηθοποιός. Φαντάζομαι ο γονιός θα το αποτρέψει, θα του πει, βλέπεις ότι ο Κορνιός χτύπησε τον πολιτισμό. Δεν έχουν θεατρικές παραστάσεις, οι σειρές είναι λίγες, οι ηθοποιοί είναι πάρα πολλοί, είναι λίγοι αυτοί που δουλεύουν. Πού θα πας να σπουδάσεις? Θα έχεις δουλειά. Επομένως, στενεύει λίγο το... Ναι, σαφώς και στενεύει. Και γενικά, γι' αυτό και εγώ είπα ότι πριν, μίλησα για τις εναλλακτικές. Γιατί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορείς να αντιμετωπίσεις το άγχος είναι να βασίζεσαι και στην πραγματικότητα. Και δυστυχώς, έτσι, δυστυχώς, όντως είναι κάποια επαγγέλματα τα οποία χτυπιούνται. Έτσι, και θα χτυπιούνται. Λοιπόν, εδώ πέρα, όχι μόνο η τέχνη, εδώ πέρα εγώ έχω πολλούς θεραπευόμενους στο παρελθόν που έχουν φύγει από την Ελλάδα, αναγκαστήκαν να φύγουν. Μιλάμε αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί. Έτσι. Οπότε θέλω που το λέω αυτό, δεν το βάζω σε αντιδιαστολή με την τέχνη, γιατί για μένα είναι καταπληκτικό επάγγελμα και η τέχνη. Αλλά με αυτή την οτροπία και τα στερεότυπα ότι εάν ας πούμε γίνεις αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, γιατρός, δικηγόρος, είσαι εξασφαλισμένος διαβίου. Δεν είναι έτσι. Όχι. Δεν είναι έτσι, όντως. Αλλά γι' αυτό λοιπόν όντως χρειάζεται να εστιάσουμε στο τώρα, στην πραγματικότητα, να δούμε ποια επαγγέλματα άλλα παρεμφερεί. Ή να πω το άλλο, πώς θα μπορούσα να συνδυάσω αυτό που αγαπώ, ας πούμε τώρα που το είπες αυτό, να πάρουμε το παράδειγμα με την τέχνη, αυτό που αγαπώ πάρα πολύ, πώς μπορώ να το συνδυάσω και με κάτι άλλο, έτσι ώστε να μπορώ να έχω και περισσότερες πιθανότητες και εγώ να ανοιχτώ ως άνθρωπος, να μάθω περισσότερα πράγματα, αλλά και να έχω και μία, ας πούμε, ευκαιρία και σε περισσότερα επαγγέλματα, να το πω έτσι. Ας πούμε, πάρα πολλοί ηθοποιοί που τους αρέσει και θέλουν να γίνουν ηθοποιοί, έχουν να κάνουν, πηγαίνουν και στις τέχνες, ας πούμε, στο χορό, στο τραγούδι. Ναι, έχει... Πάρα πολύ επίσης στη θεραπεία. Επειδή υπάρχει η θεραπεία μέσω της τέχνης. Αχα. Και έχω πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους που τελικά έχουν κάνει και πολλές σχολές παράλληλα με το επάγγελμα. Ναι, με το επάγγελμα, την τέχνη. Και γίνονται και θεραπευτές μετά βέβαια από σπουδή και από προσωπική εργασία. Πολύ ωραία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό, το άγχος το αντιμετωπίζουμε και στο διατάφτα με την πραγματικότητα. Σωστά. Επομένως, έτσι για να πούμε έτσι λίγο εν κατακλείδη πάλι για τους μαθητές, τους γονείς, είπαμε, για τους μαθητές, γιατί αυτοί είναι και ενδιαφερόμενοι. Κοιτάνε την πραγματικότητα, έτσι διαχειρίζονται το άγχος τους, κάνουν την προσπάθειά τους. Δεν χρειάζεται άγχος και πανικός και δεν είναι το τέλος του κόσμου και η συντέλεια. Ακριβώς. Και να εξετάζουν μαζί με τη βοήθεια των γονιών, των ειδικών,
και των καθηγητών, αν αυτό, γιατί υπάρχουν και κέντρα συμβουλευτικής, εναλλακτικές λύσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Και λίγο πιο πρακτικά, να πούμε ότι το άγχος δεν είναι ακριβώς κάτι το οποίο είναι να το αποφεύγουμε, γιατί πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να το αποφύγεις. Έτσι. Αυτό δηλαδή που λένε κάποιοι, μην αγχώνεσαι, χαλάρωσε. Δεν γίνεται αυτό. Εδώ... Το άγχος είναι να μπορέσουμε να το φέρουμε κοντά μας και να το δούμε ως λειτουργικό. Δηλαδή, είναι μια ευκαιρία να μπορέσουμε να πειθαρχήσουμε, να μπορέσουμε να εστιάσουμε και να βάλουμε όλη μας την ενέργεια σε κάτι που θέλουμε να κάνουμε, που μας είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό αγχωνόμαστε. Ενώ για αυτά τα οποία δεν μας είναι σημαντικά, δεν αγχωνόμαστε. Σωστό. Πότε γίνεται δυσλειτουργικό το άγχος? Όταν το συνδέεις με κάποια καταστροφικότητα, με κάποιο φόβο που έχει να κάνει με την εικόνα σου, με την αποδοχή, με πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με σένα. Πώς να το πω, μη πραγματικά στοιχεία. Και πολλές φορές ξέρω πολλά παιδιά τα οποία νομίζουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν σε κάτι, το οποίο συνήθως έχει να κάνει με μια προσδοκία των γονέων ή της οικογένειας, που έχουν, ας πούμε, και οικογενειακές επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη, και δεν εστιάζουν στο τώρα, στο δικό τους, στις δικές τους, λοιπόν, στα δικά τους τα θέλω. Στα θέλω, ναι. Οπότε, εάν, λοιπόν, έρθεις κοντά στο άγχος, το ότι με ενδιαφέρει αυτό όλο που πάω να κάνω, εξετάσεις που είναι να δώσω, με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, θέλω να σπουδάσω κάτι, να μάθω κάτι. Γιατί είπαμε, αυτός όλος ο σκοπός των πανελληνίων και των εξετάσεων και το να πας στο πανεπιστήμιο σε μια σχολή, έχει να κάνει με το να προχωρήσεις με τον εαυτό σου, να μάθεις ποιος είσαι. Έτσι, να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Μέσα από τη σπουδή, μέσα από τη γνώση, μέσα από την επαφή σου σε ένα νέο περιβάλλον, με συνομιλίκους σου ή με ανθρώπους που έχουν και αυτοί το ίδιο σκοπό, τον ίδιο στόχο, με καθηγητές. Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι καθηγητές που πάντοτε μας στηρίζουν. Εγώ, ας πούμε, το έχω αυτό το βίωμα, πέρα από την οικογένειά μου, που ακόμα και σήμερα που τους λέω, έχω συνέντευξη, λέω, πάλι στο tricolorculture.gr και έχω άγχος, λέω. Και ναι, πάντοτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν με ενδιαφέρει κάτι, όταν μας ενδιαφέρει κάτι, έχουμε άγχος. Υπάρχει ένα άγχος, ήφερα ισχύει. Έτσι. Και στα 50 μου είχα τη μαμά μου και μου είπε, κούκλα μου, εστίασες αυτά που πώς το λένε, στις ικανότητες που έχεις. Σε αυτό όλο που είσαι καλή να κάνεις. Ο μπαμπάς μου, μου λέει, σήμερα το πρωί, μου λέει, θυμήσου τι σε έχει φέρει μέχρι εδώ και τι αγαπάς σε σχέση με αυτά όλα που θέλω και εγώ να μεταδώσω, να δώσω εδώ, να μοιραστώ μαζί σου, να μοιραστούμε με τους ανθρώπους που μας βλέπουν. Οπότε, οι καθηγητές, υπάρχουν καθηγητές και δάσκαλοι που πραγματικά και εμένα με έχουν και σένα σίγουρα χιλιά, μας έχουν φανεί πυλώνες στην ζωή. Εννοείται, μας θέλω, ναι. Έτσι ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι λίγα και καλά, έτσι... να περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά και στους γονείς. Παιδιά, μην αγχώνεστε, ό,τι έγινε, έγινε. Δεν τελειώνει η ζωή, υπάρχουν και εναλλακτικές, υπάρχει και η δεύτερη χρονιά. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και πολλές εναλλακτικές. Να περάσουν ήρεμα αυτήν την εβδομάδα και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους... τους μαθητές και όπως είπα και πριν, έτσι να πω και εγώ το δικό μου το μήνυμα, δεν χρειάζεται το άγχος, δεν έρχεται το τέλος του κόσμου, γιατί βλέπουμε ότι περισσότεροι άλλα σπουδάζουν και άλλα κάνουν και αυτό που είπες και πριν, πολύ σημαντικό, μέσα από τις σπουδές και από την πορεία στη ζωή σου, ανακαλύπτει τον εαυτό σου και βλέπεις πράγματα που δεν τα γνώριζες. Όπως και εγώ. Εγώ να πω και ένα ευκαιρία λόγω και του θέματος, έδωσα δύο φορές πανελλαδικές. Ναι. Τη δεύτερη χρονιά πέρασα στη βιβλιοθηκονομία, εκεί που είχα δηλαδή στόχο. Στόχος μου ήταν να σπουδάσω στη βιβλιοθηκονομία. Από τη βιβλιοθηκονομία
είδα ότι έχω μια κλίση προς τη δημοσιογραφία. Ναι. Επομένως, όλο αυτό λέει πολλά και δεν είμαι ο μόνος. Είναι πάρα πολλοί σαν και εμένα και άλλοι που άλλα ξεκινήσανε και άλλα εν τέλει συνεχίσανε. Ακριβώς, ακριβώς. Και να πούμε ότι είμαστε δίπλα σε όλα τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και να απογοητευτούν, ακόμα και να έχουν αυτές τις κρίσεις, πολλές φορές άγχους, αναπνοές, κάθομαι κάτω, ζητάω βοήθεια. Στα σημεία που περνάει το αίμα μας, μπορούμε να βάλουμε και νεράκι εδώ στους καρπούς, πίσω στον αφιένα μας, εδώ πέρα στο πρόσωπο. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πάντοτε άνθρωποι δίπλα μας και είμαστε και εμείς σε όλα τα παιδιά δίπλα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ένα έτσι δικό σου τελευταίο μήνυμα και να κάνουμε την αποφώνηση. Ναι. Αχιλλέα, εγώ έχω αποσχεθεί ότι θα είμαι εδώ πέρα για τη νέα γενιά και το ξαναλέω εγώ δημόσια. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητος χρειάζεται κανείς να απευθυνθεί σε μένα για θεραπεία και τα λοιπά, για συμβουλευτική. Ακόμα και εδώ πέρα, μέσα από αυτές τις πάρα πολύ χρήσιμες έτσι, εκπομπές, αυτά όλα τα βίντεο που κάνουμε, εάν έστω και λίγο εστιάσει κανείς, είτε είναι παιδί, έφηβος, είτε είναι ενήλικας, σε αυτά όλα που λέμε, νομίζω ότι έχουμε πετύχει το σκοπό μας και μπορούμε να γίνουμε έτσι καλύτεροι άνθρωποι και κάπως τελικά τα πράγματα να αρχίσουν να αλλάζουν και στην κοινωνία μας έξω. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και εγώ. Πάρα πολύ. Για την όμορφη κουβέντα μας. Ήταν λίγο πιο σύντομη τώρα, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Λίγα και καλά και σημαντικά κέρια. Έτσι. Ακριβώς. Τα μηνύματα για τον κόσμο. Λοιπόν, και εσύ κύριε, πάλι καλή επιτυχία στους μαθητές, να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, να πετύχει ο καθένας το στόχο του και όπως είπαμε, να αγαπάτε το trikalacats.gr γιατί βλέπετε, ξεχωρίζουμε σαν site στα Τρίκαλα, κάνουμε πολλά πράγματα, πιάνουμε τον πολιτισμό από όλες τις πλευρές, όπως λέγαμε και πριν, για τους μαθητές. Και κάνουμε πολύ ωραίες συνεντεύσεις. Γι' αυτό να μας ακολουθείτε, κάντε like και στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube, εγγραφή, στο κανάλι μας και πάνω απ' όλα να πληκτρολογείτε το site www.trikalacats.gr και να ενημερώνεστε. Φιλιά πολλά, να αγαπάτε τους εαυτούς σας. Γεια σας.